Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Σκληρό διπλωματικό παιχνίδι παίζεται τώρα αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο και στην κρίσιμη διάσκεψη για τη Λιβύη. Όπως όλα δείχνουν πάντως θα επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών με κατεύθυνση την ειρήνη στην πολύπαθη περιοχή. Ωστόσο ερήμην όπως φαίνεται του Λίβιου στρατάρχη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δια του Ζωζέ Μπορέλ διατείνεται ότι κλειδί στη συμφωνία των δύο μέρων είναι το εμπάργκο όπλων. Χαφτάρ και Αλσάρα θα εμπλακούν μόνο εάν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες καταλήξουν σε ένα κοινό ανακοινωθέν. Ενώ η ελληνική εκπροσώπηση μπορεί να απέχει από την Σύνοδο, ωστόσο η Αθήνα αναμένει από την Ευρώπη να τηρήσει την στάση κατά του Μνημονίου Τουρκίας και Λιβύης. Σε μαραθώνιο επαφών τώρα επιδίδεται από το πρωί σήμερα οι ηγέτες των συμμετεχόντων κρατών, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προβαίνει σε νέα επίθεση, προκλητική επίθεση στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φανερώνοντας έτσι και την ενόχλησή του για την επίσκεψη του Λίβιου ηγέτη Χαφτάρ στη χώρα μας. Ολοκληρώθηκε η διάσκεψη του Βερολίνου για την ειρήνευση στη Λιβύη με κοινή συνέντευξη τύπου όπου έλαβαν μέρος εκτός από την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Με ευτράπελα ωστόσο ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής τις εργασίες της στην καγκελαρία η κρίσιμη σύνοδος, καθώς την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία τα φλας άστραψαν και αρχικά διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν έσπευσε στη θέση του. Αλλά και ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε έψαχνε πού θα σταθεί, αλλά εν τέλει κατάφερε να φτάσει στη θέση του. Ο ΙΕ και η Γερμανία προέτρεψαν τα αντίπαλα στρατόπεδα στη Λιβύη να συμφωνήσουν σε μια εκεχηρία παρουσιάζοντας έναν μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης της κατάστασης που περιλαμβάνει συμμετοχή στρατιωτών από ευρωπαϊκές χώρες. In order to implement it and to help to implement it, I think that we Europeans should be strongly engaged much more than in the past. And I think that for us Europeans it's very much important to have an important say in an area like the Central Mediterranean. If it's not there, where can we pretend to be a geopolitical actor? Αν και το State Department είχε περιορισμένες προσδοκίες, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, συναντήθηκε με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Γερμανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο περιθώριο της Συνόδου. Στο Βερολίνο και ο Πρωθυπουργός της Λιβύης, Φαγές Αλτσάραζ, αλλά και ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρη, οι οποίοι όμως θα εμπλακούν στις εργασίες της διάσκεψης, αφότου οι υπόλοιποι συμμετέχοντες συμφωνήσουν στο τελικό κοινό ανακοινωθέν. Ο Αλ-Σάρατζ πάντως νωρίτερα, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, ζήτησε την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης προστασίας στη Λιβύη, σε περίπτωση που ο στρατάρχης Χαφτάρ διατάξει την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Μπορεί η Ελλάδα να μην έχει φυσική παρουσία στην διάσκεψη του Βερολίνου, αλλά είναι παρούσα στις εξελίξεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση. Οι αξιώσεις της χώρας μας βασίζονται σε τρεις άξονες: την ανακοχή μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, την κατάπαυση του πυρός και την ακύρωση του παράνομου μνημονίου Τουρκίας και Λιβύης. Από τις δυνάμεις που μετέχουν κοινή θέση με την απούσα Ελλάδα κατά της συμφωνίας αυτής, είχαν εκφράσει επισήμως η Αίγυπτος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν και ο Λίβιος Στρατάρχης Χαφτάρ. Αρχικά η Άγγελα Μέρκελ υποδέχτηκε τον Πρόεδρο του Κονγκό, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της Υψηλής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για την Λιβύη. Η Γερμανίδα Καγκελάριος αργότερα είχε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας. Την ίδια ώρα και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarf ettiğimiz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Sarrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler. Λίγες όμως ώρες πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με προορισμό το Βερολίνο, ο Τούρκος Σουλτάνος προχώρησε σε νέες προκλήσεις, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Aslında Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı malum çıldırtmıştı. Bunun ardından da kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki bir rövanşist anlayışla bunu geri alalım gibi yaklaşımın içerisine girdi olacak. Ancak Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil ve bu sürece iyi başlamadı.
Türkiye ile münasebetlerinde de ne yazık ki iyi adımlar atmıyor. En son malum. Η Ελλάδα σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβύη, διεμήνυσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου σε ανάρτησή του στο Twitter, μία μέρα πριν συναντηθεί με τον Μάικ Πομπέο. Ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδειξε την ενόχλησή του για την επίσκεψη του στρατάρχη Χαφτάρ στην Αθήνα. Τούτου τα μπι Χαφτέρι Ιουανιστάνα δάβετετη. Ve Hafter'de Yunanistan'a gitmek suretiyle oradaki verdikleri pozlarla acaba Almanya'ya gitme işin ardından bu revanşist anlayış nasıl bir farklı yere varır gibi bir adımla bu görüşmeleri yaptılar. Hiçbir kıymeti harbiyesi ve tabii Hafter Almanya'ya Berlin'e geldiğinde o da tabii neler söyleyecek hepsini orada görme imkanımız da. Προφανώς γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε υπερδύναμοι για να επιβάλλουμε παντού τη δική μας ατζέντα, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να προσπαθούμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό να υποστηρίζουμε τα συμφέροντά μας. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και την σκληρή κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για άγνοια και αδράνεια στυλίτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η Φόφη Γεννηματά παρότρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην είναι προβλέψιμα πρόθυμο στα εθνικά θέματα. Ευθείες βολές στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα. Το δόγμα διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων ότι όσο η Ελλάδα είναι το καλό παιδί των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, τόσο εξασφαλίζει τα σύνορα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, έχει πλέον χρεοκοπήσει. Απόδειξη οι εξελίξεις μετά την υπογραφή της απαράδεκτης συμφωνίας της Τουρκίας με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης. Η παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων έχει κάνει τις γερμανικές αρχές, όπως είναι αναμενόμενο, να λάβει δρακόντια μέτρα στο Βερολίνο και να έχει αποκλείσει μεγάλα τμήματα του κέντρου της πόλης. Περισσότεροι από 4.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός, ενώ έχει αποκλειστεί και ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 55 χιλιόμετρων από την καγκελαρία για τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τους αγαπητούς συναδέλφους, τον κύριο Χρήστο Καπούτσι και τον κύριο Γιάννη Κανελάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θρίλερ έχει γίνει τώρα το διπλωματικό αυτό, ο διπλωματικός μαραθώνιος που εξελίσσεται στο Βερολίνο. Κύριε Καπούτσι, ποια ακριβώς είναι τα συμπεράσματα που έχουν βγει ως τώρα? Πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί. Τι προβλέπει η εκεχηρία, εάν τελικά έχουν καταλήξει εκεχηρία, όπως μεταδίδουν τα πρακτορία εδώ, τα δισογραφικά πρακτορία, μιλάνε για εκεχηρία και για τερματισμό και για εμπάρκο όπλων. Δηλαδή θα πηγαίνουν όπλα και δυνάμεις στην περιοχή. Πρέπει να δούμε όμως λεπτομέρειες, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτά διπλωματικά και δύσκολα θέματα, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε. Και θέλω να εξηγήσω πώς ακριβώς το πλάνο αυτή τη στιγμή. Ακριβώς το χάρτη, ναι. Ο Χαφτάρ. Ο στρατάρχης Χαφτάρ ελέγχει το συντριπτικό μέρος της Λιβύης, εδαφικά. 80%. Του μένει μόνο η Τρίπολη και τα περίοχα της Τρίπολης της πρωτεύουσας. Όπου εκεί είναι κατεστημένος ο Σάρατζ, η νόμιμη, με την κυβέρνησή του, η νόμιμη αναγνωσμένη κυβέρνηση. Ο στρατάρχης όμως έχει και τις πετρελοπηγές. Έτσι. Τώρα, εάν συμφωνήθηκε να υπάρξει μια συνδιοίκηση, γιατί δεν φαντάζομαι συμφωνήσανε ο καθένας στα δικά του. Θα υπάρξει μια νέα κυβέρνηση στην Λιβύη, στην οποία ο Σάρατζ θα έχει κυρίαρχο ρόλο. Σημαίνει πολύ απλά ότι έχουμε, θα έλεγα, θρίαμβο της Τουρκίας. Διότι αυτή η συμφωνία προβλέπει ότι η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης ισχύει και δημιουργεί τελεσμένα. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό, να περιμένουμε το επόμενο διάστημα να εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή ο Ερντογάν και να στείλει νότια της Κρήτης ένα πλοίο για να κάνει έρευνες μαζί με υποβρύχια και πλοία του τουρκικού στόλου. Ένα αυτό. Δεύτερο σενάριο, εάν εκεί μετέχει κυρίαρχα ο Χάλιφα Χαφτάρ, ο στρατάρχης δηλαδή, εδώ τα πράγματα μπλέκουν, διότι θα έχουμε δινή ήττα του Ερντογάν σε αυτή την περίπτωση. Σημαίνει ότι η Ρωσία κερδίζει. Προσέξτε, ο ρόλος, δύο είναι τα βασικά κράτη που παίζουν.
η Τουρκία και η Ρωσία. Η Ρωσία στηρίζει το Χάφταρ. Όμως, από την άλλη πλευρά, θέλει η Ρωσία να μην τα χαλάσει με την Τουρκία, να μην ξαναδώσει την Τουρκία πάλι στη Δύση, δεν την κρατάει. Όπως έκανε με τη Συρία, συνεργάζεται με τη Συρία, αλλά προσέξτε, στήριξε τον Άσαντ και δεν έδωσε την Συρία στον Ερντογάν, στον Άσαντ όμως. Απέτρεψε η Ρωσία την ανατροπή του Άσαντ. Έτσι. Το ίδιο θα κάνει και εδώ. Θα αποτρέψει την εξαφάνιση του Χαφτάρ, για παράδειγμα, την πολιτική εξαφάνιση. Η Ρωσία. Πώς θα υπάρχουν όμως και ο Αλ-Σάρα. Αυτό θέλω να. Επειδή αυτά πάντα δεν είναι απλά, δεν είναι εύκολα, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Μια άλλη χώρα η οποία παίζει σημαντικό ρόλο είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος στηρίζει το Χάφταρ. Ναι. Και, όχι μόνο η Αίγυπτος, αλλά η Αίγυπτος μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία είναι στο πλευρό του Χάφταρ. Επίσης και Ρώσοι μισθοφόροι είναι στο πλευρό του Χάφταρ. Δεν του αποσύρει ο Πούτιν αυτού. Τι θα γίνει δηλαδή. Ποιος θα πάει το πάνω χέρι στην κεχηρία κατάπαυση πυρός, η οποία θα πρέπει να δούμε τι έχουν συμφωνήσει, έτσι. Προσωπική μου άποψη, εγώ τι πιστεύω. Μάλλον τι συμφέρει την Ελλάδα, πειρώτησες γιατί κάτι πώς συμφέρει μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επικρατήσει η πλευρά Σάρατζ, διότι τότε θα νομιμοποιηθεί το σύμφωνο Λιβύης Τουρκίας στο ενεργειακό και στρατιωτικό τομέα. Και τότε τα πράγματα θα εμπλακούν πάρα πολύ. Ενώ αν δεν ισχύσει αυτό, τότε έχουμε ελπίδες να ακυρωθεί το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης. Επίσης, και τελειώνω με αυτό για να μιλήσει και ο Γιάννης, ο οποίος μας παρακολουθεί, παίζει καθοριστικό ρόλο η Γαλλία. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή ήδη κάνει αυτή την παρουσία της στη Μεσόγειο με το αεροπλανοφόρο De Gaulle, το οποίο το συνοδεύει μια αρκετά πολεμικά πλοία του γαλλικού ναυτικού και η φρεγάτα Σπέτσε, της ελληνική. Η Τουρκία, η Γαλλία ποιον στηρίζει, τον Χάφταρ. Και είναι, σε αντιπαράθεση μεγάλη με τον Ερντογάν, με την Τουρκία. Όπως είπαν ότι είχαν και ψυχρά βλέμματα, ανταλλάξανε. Δηλαδή, είναι, θα έλεγα, σε διαμετρικά αντίθετα στρατόπεδα. Και βεβαίως η Γαλλία είναι υπέρ της ακύρωσης του συμφώνου Τουρκίας-Λιβύης για την ενέργεια. Αυτή είναι μια πρώτη γραμμή, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε τι μας συμβαίνει, τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει. Υπόψη, αυτά που είπαμε πριν από λίγο ότι συμφώνησαν οι συμμετέχοντες. Οι δύο αρχηγοί, δηλαδή ο Σάρατζ και ο Χαφτάρ, ήταν απ' έξω. Δεν ξέρω αν τους κάλεσαν μέσα και αν συμφώνησαν κι αυτοί. Εμένα ο Σάρατζ δεν είχε κανένα λόγο να μην συμφωνήσει, αλλά για το Χαφτάρ δεν ξέρω, θα το δούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Κύριε Κανελάκη, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και όπως μας είπε τώρα ο κύριος Καπούτσης, το τι ακριβώς μέλη γενέστε σε διαφορετικά σενάρια. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και το τι μπορούμε να κερδίσουμε εμείς που είμαστε απόντες βέβαια από την συγκεκριμένη διάσκεψη. Αφρικανική Λίγα, Αραβική Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία είναι κατά των όπλων, γι' αυτό λέμε και μιλάμε και για εμπάρκο όπλων, και κατά της αποστολής μισθοφόρων στην Λιβύη από τους Τούρκους. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν, το έθεσε καθαρά και με ευθύτητα ότι απαγορεύεται να στέλνουμε μισθοφόρους στη Λιβύη για πολλούς και διάφορους λόγους και για λόγους ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο. Η Αμερική το ίδιο. Η Ρωσία το ίδιο. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν ο υπερνικητής όλων και ήταν ο μεγάλος συντονιστής όλης αυτής της ευρωπαϊκής διάσκεψης στο Βερολίνο, είναι παγιδευμένος. Από τη στιγμή του απαγορεύουν να στέλνει όπλα. Από την άλλη του απαγορεύουν να στέλνει τους μισθοφόρους. Από την άλλη του απαγορεύουν να διοικεί στη Λιβύη. Από την άλλη του απαγορεύουν να συντονίζει οποιαδήποτε στρατό και οποιασδήποτε άλλε δυνάμει στρατιωτικέ έχει στείλει στη Λιβύη. Όλα αυτά λοιπόν και σε σύμφωνη γνώμη και με τους Αμερικανούς μέσω του Πομπέο, του Αμερικανού εξωτερικού, Υπουργού Εξωτερικών, του Γάλλου Προέδρου, του Ρώσου Προέδρου και της Αφρικανικής Λίγας και της Αραβικής Ένωσης έχουν τεθεί επιτάπητος στο τραπέζι της διάσκεψης στο Βερολίνο. Ότι δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε με την ειρήνη στην περιοχή, αλλά ούτε και με τη σταθερότητα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο κύριος Ερντογάν να τον παίζει ο νταβατζής, έτσι ακριβώς είπανε και το μεταφράσανε, ο νταβατζής της περιοχής. Πρέπει λοιπόν να συνετιστεί και να ακολουθήσει και τη γραμμή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας για να μπορέσουν να συντονιστούν και να δουν τι θα κάνουν με τη Λιβύη. Εδώ το σύμφωνο της Λιβύης και της Τουρκίας αυτοκαταργείται. Που σημαίνει, ήταν ένα κουρέλι και το οποίο πέφτει στον κάλαθο των αχρήστων και θα φανεί σε επόμενες μέρες. Τώρα και στη συνέντευξη που θα δοθεί μετά από το τέλος της διάσκεψης όλων αυτών, και η Ελλάδα δεν κλείθηκε. Δεν έχει σημασία που δεν κλείθηκε η Ελλάδα. Νομίζουν ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη Λιβύη. Και εν μέρη έχουν και δίκιο. Η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη Λιβύη, με την έννοια ότι θέλει να κάνει το σύμφωνο που έκανε ο Τούρκος ο πρόεδρος, ο Ερντογάν, με την Τουρκία και με τη Λιβύη, και κάνουμε το σύμφωνο αυτό ώστε να έχουμε λοιπόν τα περιθώρια να ελέγχουμε τις θαλάσσιες περιοχές και να κάνουμε τις γεωτρήσεις και να στέλνουμε γεωτρύπανα όπου εμείς γουστάρουμε, να το πω έτσι, για να καταλάβουμε επιτέλους τι πρέπει να λέμε και να τα λέμε έτσι ανοιχτά. Δεν μπορεί να κάνει ο κύριος Ερντογάν να κάνει αυτή τη συμφωνία η οποία θα πέσει. Διαφωνεί και διαφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αραβική Ένωση και η Αφρικανική Λίγκα. Διαφωνούν με αυτό το σύμφωνο. Σου λέει πού και ως πού από μια χώρα την οποία εσείς ξαφνικά βρήκατε ότι πριν 400 χρόνια υπήρχαν Τούρκοι εκεί και ένα αδέρφια μας στην Τουρκία, στην Λιβύη. Αυτά τα παραμύθια του Ερντογάν πρέπει κάποια στιγμή να τα σταματήσουν και σε αυτή τη διάσκεψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω τέθηκαν σοβαρά θέματα και θα βγουν κάποια συμπεράσματα τα οποία θα έχουν και στο μέλλον αλλά και στην πορεία αυτού του τόπου και αυτή τη περιοχή εκεί πέρα, διότι είναι έκριθμη και πολύ. Για να την ελέξεις πρέπει να έχεις και μια συνεργασία με όλες τις χώρες για να μπορούν να ελέγξουν τα πράγματα. Ο Ερντογάν είναι και απρόβλεπτος. Μπορεί να στέλνει λοιπόν γεωτρύπανο. Απ' τη στιγμή, απ' την άλλη όμως, όπως είπε και ο Χρήστος, στέλνει και η Γαλλία το Ντεγκόλ, αυτό το σκάφος της τέλος πάντων. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν θα τολμήσει να κάνει επίδειξη ισχύως και να δείξει ότι εγώ είμαι υπερδύναμη στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και κάνω γεωτρήσεις όπου γουστάρω. Αυτά τελειώνουν απόψε με τη διάσκεψη στο Βερολίνο που γίνεται απόψε και στη συνέντευξη τύπου θα δείτε ότι ο σταθμός μας και ο Blue Sky θα δικαιωθεί με τις πληροφορίες που έχει. Λένε stop στον Ερντογάν σε οποιοσδήποτε κινήσεις γίνονται οι οποίες είναι αυθαίρετες και δεν έχουν καμία στήριξη και καμία λογική και καμία συνταγματική κατοχήρωση και καμία διεθνή κάλυψη. Δεν μπορεί ο κ. Ερντογάν να παραβλέπει και να γράφει στα παλιά του τα παπούτσα το Διεθνές Δικαστήριο, τις Διεθνείς Συμβάσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή νομίζω ότι είναι φίλος με τον Ερντογάν. Τραμπ. Δεν είναι καθόλου φίλος με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, όπως θυμόσαστε πολύ καλά, όταν πρωτοβγήκε υποψήφιο στην Αμερική, είπε American First. Τον γράφει στα παλιά του τα παπούτσα του Ερντογάν και κάθε Ερντογάν από τη στιγμή που θίγονται τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην κοιτάζετε, νομίζετε, λυκοφιλία είναι και της Μέρκελ με τον Ερντογάν. Νομίζετε ότι επειδή θέλουν να κάνουν κάποια εργοστάσια, είναι και επιχειρηματικά. Και ο Ερντογάν, ο Τραμπ, παίζει το παιχνίδι, το επιχειρηματία είναι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι μεν του Ρώσοι και αυτοί οι επιχειρηματίες είναι και θέλουν να πουλήσουν και πουλήσανε τους S-400 στους Τούρκους. Οι Αμερικοί θέλουν να πουλήσουν τους Patriot και εμείς πήγαμε να πάρουμε τους S-35, τα 25 μαχητικά αεροσκάφη και θα αναβαθμίσουμε και τα F-16. Εκεί παίζεται το παιχνίδι όλο. Αλλά ο Τραμπ δεν θα αφήσει κανέναν να διαταράξουν τις περιοχές στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Μέση Ανατολή από τη στιγμή που αυτός έχει τα δικά του συμφέροντα και θα συνεχίσει να τα έχει και θα συνεργαστεί με όλες τις χώρες. Αλλά πάνω απ' όλα θα κοιτάξει τα συμφέροντα των ΗΠΑ και στη Λιβύη και στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια με τον Ερντογάν θα έχουν και συνεργασίες και επικοινωνίες. Αλλά μέχρι εδώ θα του θέσει τα όρια και μέχρι εδώ για να μην διασαρευτεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. Πάμε να προχωρήσουμε. Συγγνώμη. Ναι. Καλό θα είναι να περιμένουμε λίγο να δούμε τι έχουν να μας πούν στη συνέντευξη που θα δώσουν, τι περιλαμβάνει αυτό το κοινό ανακοινωθέν, πόσοι συμφωνούν, είναι ομόφωνα, διαφωνούν κάποιοι κτλ. Να είμαστε υποψιασμένοι γιατί. Ναι, μεν σε θεωρητικό επίπεδο το εμπάρκο, πρέπει να δούμε, εμπάρκο καλό είναι, δεν είπε κανείς όχι, σταμάτημα των όπλων, καλό είναι, δεν είναι όχι, αλλά να δούμε τι σημαίνει αυτά, πώς εξειδικεύονται, γιατί αν όλο αυτό γίνεται για να φύγει ο Ερντογάν από την Λιβύη, να αποσύρει το ενδιαφέρον, γιατί αυτό στην ουσία λέμε τώρα, εάν συμβεί αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας υφίσταται ένα τεράστιο πλήγμα. Δεν ξέρω εάν ο Ερντογάν, αυτός ο υπερφύαλος νεοοθωμανιστής κτλ. Μπορεί να το αντέξει. Δεν ξέρω, σας λέω ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί για να δούμε πού θα πάει, τι έχουν να μας πούν όλες οι πλευρές και εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως Ελλάδα, ναι. Πάρα πολύ όμως,
Πρέπει να δούμε τι έχουν να πούν όλες οι πλευρές. Χρήστο, προσπαθεί ο Ερντογάν, συγγνώμη, σε διακόπτω, προσπαθεί με τον τρόπο αυτό και με το σύμφωνο της Λιβύης να δημιουργήσει αυτό το τόξο στις θαλάσσιες περιοχές και της Κύπρου και της Ελλάδας, ώστε να εμποδίσει οποιασδήποτε παρεμβάσεις της Ελλάδος σε αυτές τις περιοχές που θέλει να κάνει γεωτρήσεις. Γι' αυτό και έκανε αυτό το σύμφωνο με τη Λιβύη, και όπως πολύ καλά ξέρεις εσύ και η Άννα, έκανε αυτό το σύμφωνο για να αποτρέψει την Ελλάδα, μάλλον για να σταματήσει την Ελλάδα, να τη πει μέχρι εδώ ότι εμείς έχουμε σύμφωνο με τη Λιβύη, οπότε εσύ έχεις δικαίωμα μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα έχω δικαίωμα εγώ από τη στιγμή που έκανα το σύμφωνο με τη Λιβύη να κάνω γεωτρήσεις και να στέλνω γεωτρύπανα στην Ευρώπη που θέλει. Αυτό που λέμε τώρα θα γίνει, λέμε το εξής, ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει το σύμφωνο που υπέγραψε με τη Λιβύη να καταργηθεί. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό. Θα το δεχτεί ο Ερντογάν, αυτό σας λέω. Θα το δούμε. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που θα επιμείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που όπου έχουν επιμείνει, γιατί το θεωρούν άκυρο και παράνομο. Οι Ρώσοι το ίδιο, η Μέρκελ το ίδιο, ο Μακρόν το ίδιο. Τι θα πει ο Ερντογάν, ότι όχι, εγώ το στηρίζω, στήριξε το, τι θα κάνεις. Από τη στιγμή που στο απαγορεύουμε, υπάρχει εμπάρκο, θα συμφωνήσουμε εδώ πέρα, στη διάσκεψη του Βερολίνου, θα υπάρξουν αυτές οι υπογραφές και αυτές οι συμφωνίες, τι θα κάνει μετά αυτό, θα τις παραβλέψει, θα τις υπερπηδήσει, θα τις ξεπεράσει και θα πει όχι, εγώ κάνω το κεφαλιού μου. Δεν νομίζω από εκεί πέρα θα σταθεί σαν. Σαν χώρα. Ναι, πάντως ο μοναδικός πρόεδρος, ηγέτης δηλαδή χώρας που έχει καταγγείλει ως παράνομο το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Άγγελα Μέρκελ δεν έχει καταγγείλει. Έχει μείνει ουδέτερη. Το στέτη φάρμα. Δεν το υιοθέτησε όμως. Δεν το υιοθέτησε βέβαια. Και δηλαδή έχει μείνει ουδέτερη στάση. Σωστά το επισήμαντες. Επίσης, το State Department έχει κάνει το εξής. Έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία είναι βέβαια καταπέλτης κατά της Τουρκίας, αλλά προσέξτε τι λέει. Δεν το θεωρεί παράνομο, αλλά το θεωρεί τολμηρό. Παράτολμο. Παράτολμο. Όχι όμως παράνομο. Mm-hmm. Στη διπλωματία και στο διεθνές δίκαιο, οι δύο λέξεις αυτές έχουν τεράστια διαφορά. Άρα λοιπόν δεν το χαρακτήρισε παράνομο. Δεν είναι τυχαίο καθόλου. Γιατί οι Αμερικάνοι, εντάξει τώρα, παίζουν δυνατό παιχνίδι. Δεν είναι τώρα. Πάμε να προχωρήσουμε όμως, γιατί έχουμε την επικαιρότητα που τρέχει. Σε τεντωμένο σκηνή, οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας μετά και το νέο παραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αναφέρουν ότι το Γιαβούζ έχει ήδη φτάσει στο οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΣ. Κατεξοχήν παραβάτη, χαρακτήρισε τον Τούρκο Σουλτάνο το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προτρέποντας τον στη σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε να μην επιχειρεί μαθήματα διεθνούς νομιμότητας. Σκληρή και η απάντηση της Κύπρου, με τις Βρυξέλλες ναι μεν να κάνουν λόγο για παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις, ωστόσο τον Ζωζέ Μπορέλ να ξεκαθαρίσει ότι ουδέποτε έστειλε επιστολή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στην Άγκυρα. Μπροστά στις ατέρμονες εμπριστικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σκληρή ήταν η απάντηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Να εγκαταλείψει τις προκλητικές και ανεδαφικές δηλώσεις και να μην παραδίδει μαθήματα διεθνούς νομιμότητας, κάλεσε τον κατεξοχήν παραβάτη, όπως τον αποκάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Σε ανακοίνωση απάντηση, το Υπουργείο αναφέρει ότι για τη χώρα μας σταθερή μέρημνα δεν είναι η άσκηση πολιτικής μέσω ανεδαφικών και προκλητικών δηλώσεων, αλλά η εφαρμογή των βημάτων εκείνων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε όλη την περιοχή. Το Αιγαίο είναι η καρδιά του ελληνισμού. Δεν μπορεί να παραχωρηθεί ούτε ένα εκατοστό θάλασσας. Είναι ελληνικά όλα τα νησιά. Δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Και όποιος τα αμφισβητήσει, είμαστε εδώ να τα υπερασπιστούμε. Και η Κυπριακή κυβέρνηση καταδίκασε τη νέα επαπειλούμενη γεώτρηση, καταλογίζοντας την Άγκυρα ότι συνεχίζει να περιφρονεί προκλητικά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμεσο τερματισμό των παράνομων ενεργειών της. Σύμφωνα πάντως με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Γιαβούζ έχει ήδη φτάσει στο οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΣ, που τμήμα του προκλητικά και πάλι η πλευρά της Άγκυρας έχει ονομάσει Λευκοσία 1. Οι Βρυξέλλες δια του εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πίτερ Στάνο επαναλαμβάνουν τη θέση τους ως προς τις παραβιάσεις της Άγκυρας, χαρακτηρίζοντας αφενός παράνομες τις τουρκικές γεωτρήσεις και αφετέρου καλώντας την Τουρκία να τηρήσει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών επί των θαλάσσιων ζωνών. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζωζέπ Μπορέλ, διέψευσε ότι έστειλε επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αναφερόταν στην περικοπή της προενταξιακής βοήθειας από την Ένωση προς την Τουρκία κατά 75%. Κύριε Καπούτση, ένα μικρό σχόλιο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Εντάξει, έτσι λέει, μικρό ήταν το σχόλιο. Η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή είναι προκλητική, είναι απειλητική, είναι παραβατική. Mm-hmm. Δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, δεν σέβεται το κυριαρχικό
και νομικό καθεστώς που ισχύει στο Αιγαίο, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, αυθαιρετεί, παραβιάζει κανόνες διεθνούς δικαίου, παραβιάζει διακρατικές συμφωνίες και συμπεριφέρεται, θα έλεγα, ως ταραξίας της περιοχής. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή η Τουρκία να πάρει απάντηση σε αυτά, διότι όσο η Τουρκία αφήνεται και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, αποθρασύνεται. Κάποια στιγμή λοιπόν η Τουρκία θα πρέπει να πάρει απάντηση που πρέπει για να σταματήσει αυτά τα καραγκιουζιλιά που κάνει. Η Κύπρος αποκάλυψε και την Τουρκία πειρατή χώρα, πειρατή, κύριε Κανελάκη. Στην ουσία έτσι είναι, πειρατής είναι. Mm-hmm. Από τη στιγμή που αυθαιρετεί και δεν πειθαρχεί στα διεθνή δίκαια και στις διεθνείς συνθήκες, πειρατικές κινήσεις είναι αυτές. Αλλά η Τουρκία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά τώρα, μετά τη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο, υπάρχουν φοβερά αποθέματα, όπως ξέρετε, αγαπητή κύριε συνάδελφε, αγαπητή κυρία συνάδελφε Άννα. Υπάρχουν φοβερά αποθέματα. Από τη στιγμή που, λοιπόν, που αρχίζουν οι γεωτρήσεις και οι εξορίξεις στη Μεσόγειο, η Τουρκία δεν θέλει να μείνει απ' έξω. Σου λέει έστω με αυτούς τους τρόπους και με αυτές τις απειλές και με αυτές τις κινήσεις που κάνω να πετύχω να πάρω ένα κομμάτι από αυτά όλα που θα γίνουν, γιατί αργότερα θα μπουν μέσα μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες των Αμερικανών, των Ρώσων, των Γάλλων, των Πορτογάλων και θα αρχίσουν μέσα να γίνεται η μοιρασιά στη Μεσόγειο, στα πετρέλαια και στα αποθέματα. Τα καταφέρνει όμως. Και εκεί, όχι, μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει τίποτα. Απλώς απειλεί και κάνει γιατρούς, δεν έχει βγάλει ούτε ένα βαρέλι. Είδες να βγάλει κανένα βαρέλι, δεν έχει βγάλει κανένα. Απλώς λέει θα κάνω εκεί, θα κάνω εκεί, θα πάω εκεί στο τάδε οικόπεδο. Αλλά απ' την άλλη όμως παρακολουθούν και άλλες δυνάμεις εκεί, τα γεράκια. Και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι αυτοί, πού πας. Για να πάρεις ένα βαρέλι πετρέλαιο, πρέπει να μας ρωτήσεις πώς θα κάνεις. Λοιπόν, τον αφήνουν λοιπόν, να κάνει αυτές τις έρευνες, κάνει αυτές τις μελέτες, στέλνει γεωτρύπα, να κάνει αποδόσεις, στέλνει γεωτρήσεις, αλλά από εκεί πέρα στην ουσία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Και προσπαθεί λοιπόν, από τη στιγμή που θέλει και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο και τον αμπατζηλίκο τρόπο και τον απειλητικό τρόπο απέναντι στην Ελλάδα για να χαρακτηρίσει γκρίζες ζώνες και γκρίζες νησιά και το ένα το άλλο, προσπαθεί να σύρει την Ελλάδα και πολύ καλά κάνει και η σημερινή κυβέρνηση, η προχθεσινή και η περασμένη και η αυριανή, που επιμένουν και λένε ότι τα διεθνή δίκαια λένε αυτά και τα συμφέροντά μας είναι αυτά και οι ζώνες είναι αυτές και θέλουν λοιπόν οι Τούρκοι να παρασύρουν την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις και αν τη βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι μόνο για τα πετρέλαια, για την ΑΟΣ, για τις αιγιαλίτιδες ζώνες και για όλες αυτές τις ιστορίες, αλλά και για άλλα θέματα, για τα νησιά και για άλλες περιοχές. Γι' αυτό προσπαθούν οι Τούρκοι να πετύχουν. Αλλά δεν θα το πετύχουν, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιστέκεται, αλλά βγήκαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχτές, όπως είδατε, και είπαν ότι όλα τα νησιά έχουν την ΑΟΣ τους. Πώς ξαφνικά εσείς αμφισβητείτε ότι δεν υπάρχουν ΑΟΣ. Ακόμα από τη στιγμή που το παραδέχθηκαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν νομίζω οι Τούρκοι έχουν περιθώρια να παίξουν παιχνίδι. Κύριε Καπούτσι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπούτσι και κύριε Κανελάκη που ήσασταν εδώ μαζί μας. Θα δούμε τώρα την επικαιρότητα και πάλι μαζί τις επόμενες φορές. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπορείς να το σώσεις» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Καλό σας βράδυ.